Συντρόφισσες, σύντροφοι, με χαρά δέχτηκα το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για συμμετοχή στη σημερινή ομιλία. Θα ήθελα να μιλήσω με δύο ιδιότητες, του εργαζόμενου συνδικαλιστή και του αθλούμενου ορειβάτη πεζοπόρου. Πρώτον, να αναφερθώ στον πολύ δύσκολο μα συνάμα όμορφο αγώνα ενάντια στον αντιεργατικό νόμο Χατζηδάκη. Επί 2,5 μήνες σχεδόν, καθημερινά οι ταξικές δυνάμεις παίρναμε μέρος σε συσκέψεις σωματείων, φορέων, σε συλλαλητήρια, σε απεργίες και εκδηλώσεις για να αποτρέψουμε την ψήφιση του νόμου εκτρώματος ενάντια στα εργατικά και στα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Ο αγώνας αυτός δεν χάθηκε με την ψήφιση του νόμου από την κυβέρνηση και των συνεταιρών της. Σε καμία περίπτωση, ο αγώνας αυτός είναι νίκη των εργαζομένων και θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο και σπορά για νέους αγώνες. Ήδη με τη νίκη των διανομέων και με τη νίκη των απεργών στο λιμάνι του Πειραιά και με τις νίκες των ταξικών δυνάμεων ή την αύξηση των δυνάμεών τους στις εκλογές των σωματείων, δείχνει ότι ο αγώνας πιάνει τόπο. Με τον αγώνα των εργαζομένων και του λαού, ο νόμος έκτρωμα θα μείνει στα χαρτιά. Θέλω να αναφερθώ στο συνεχές αυξανόμενο κίνημα του λαϊκού αθλητισμού και με την ανασχόληση με τις υπαίθριες δραστηριότητες. Στον χώρο του υψηλού αθλητισμού, πριν λίγους μήνες, σε εκδήλωση που οργάνωσε το ΚΚΕ, ο ομοσπονδιακός προπονητής και υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, ο κ. Πομάσκη, μας ανέφερε την απαξίωση και την δεινή θέση που έχει περιέλθει ο υψηλός αθλητισμός, παύρα πρωτοαθλητισμός. Στο ίδιο επίπεδο και ο μαζικός αθλητισμός. Καμία σχεδόν μέρημνα από το κράτος για στάδια, για συντήρησή τους, για χώρους άθλησης και αναψυχής. Οι ήδη υπάρχοντες, ελλειπέστατοι πολλών δεκαετιών και χωρίς συντήρηση τις περισσότερες φορές. Οι κυβερνήσεις των αστικών κομμάτων δεν τους ενδιαφέρει η διαβίου άθληση του λαού, ούτε το καλύτερο βιωτικό επίπεδο, παρά μόνο τα κέρδη των μεγαλοεργολάβων και των πολυεθνικών. Πολύ πρόσφατα διαβάσαμε για το σχέδιο της κυβέρνησης για εισιτήριο στους πεζοπόρους και στους ορειβάτες στον Εθνικό Οδυρμό του Ολύμπου και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Πιστεύουμε ότι είναι ένα σχέδιο να δοθούν προς εκμετάλλευση τα ελληνικά βουνά σε ιδιωτικά χέρια. Η αντίδραση από συλλόγους, φορείς και σωματεία ήταν άμεση και πανελληνίως. Καμία εκμετάλλευση των ελληνικών βουνών από ιδιώτες με σκοπό το κέρδος. Επίσης, από αυτό εδώ το βήμα θέλω να καταγγείλω την τεράστια καταστροφή από την πείσνα της κυβέρνησης με τους μεγαλοεργολάβους για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε περιοχές τεράστιου περιβαλλοντολογικού και οικολογικού κάλους. Οι αντιδράσεις συλλόγων, φορέων και τοπικών κοινοτήτων με τη συμμετοχή και της λαϊκής συσφύρωσης έχουν εμποδίσει και αναγκάσει πολλά δημοτικά συμβούλια να πάρουν αποφάσεις εναντίον στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις περιοχές τους. Τα επιχειρηματικά σχέδια, η επιδιώξη των μονοπωλίων είναι αυτά που ευθύνονται για τις καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον, στις θάλασσες, στα βουνά, στη χλωρίδα και στην πανίδα μας. Αφού δεν λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή, δεν λογαριάζουν τίποτα μπροστά στο καπιταλιστικό κέρδος. Η κρατική μη εμέρημνα για καθαρισμό, διάνοιξη και σηματοδότηση μονοπατιών είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Το ορεινό δίκτυο δρόμων έχει σοβαρά προβλήματα και καταστροφές που μένουν χωρίς αποκατάσταση και συντήρηση. Η Μεσσηνία ακόμα δεν έχει πουλώσει τις πληγές από τις καταστροφικές πυρκαγιές ακόμα και του 2007. Η δασοπροστασία δεν είναι στην προτεραιότητα των αστικών κυβερνήσεων και επαφίεται στο φιλότιμο των πυροσβεστών και των τοπικών κοινοτήτων. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ορειβατικούς πεζοπορικούς συλλόγους και στους φορείς της Καλαμάτας για τις πρωτοβουλίες και το έργο τους για τη διάνοιξη συντήρηση μονοπατιών, για τη δημιουργία αναρχητικών πάρκων και τις ενέργειές τους για ανέγερση ορεινού καταφυγίου στον Ταΐγετο. Επίσης, φορέων και συλλόγων στα ορεινά χωριά του Ταϊγέτου που με δράσεις προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανές τις ορεινές κοινότητες. Η επίσημη πολιτεία κρύβεται πίσω από τη δράση όλων αυτών για να κρύψει την έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού και μέρημνας από την πλευρά της. Αυτό αποδεικνύει ότι το ό,τι γίνεται, γίνεται με το φιλότιμο του λαού και την αγάπη για τον τόπο του και το περιβάλλον. Όπως υποστηρίζει το ΚΚΕ, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Ευχαριστώ πολύ.